και ο στρατός στην προσπάθεια. Έχουμε ανοίξει ζώνες και έχουν πάει τα πυροσβεστικά οχήματα να σβήσουν τη φωτιά. Έχουμε αποκόψει εδώ με ζώνες που έχουμε ανοίξει το χώρο για να μην επεκταθεί η φωτιά προς την κάτω πλευρά. Και επίσης μεταφέρουμε τα ρημουλικά μας και πολιτικά οχήματα. Τι προσωπικό αυτή τη στιγμή επιχειρεί και με τι μηχανήματα? Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν φορτωτή, έναν προωθητή και επίσης έχουμε και δύο ρημουλικά τα οποία μεταφέρουν πολιτικά οχήματα. Η φωτιά έχει πάρει διαστάσεις ανεξέλεκτες. Κατευθύνεται αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μέτωπο προς τις Πεταλούδες. Το άλλο πηγαίνει προς τη Θεσσαλονίκη και το άλλο είναι, όπως είδες από το δρόμο που χώσουμε, οι δυνάμεις που ενεργούν αυτή τη στιγμή είναι 3 αεροπλάνα, περιμένουμε και 4, ένα ελικόπτερο, δυνάμεις της πυροσβεστικής όλες, τεπρόφυκα, οι εθελοντικές ομάδες όπως είναι η ΟΠΣΥΜΠ, η δική μας. Εμείς είμαστε με το 12ο πυροσβεστικό βιτίο και ένα του τόνου. Περιμένουμε και ένα δεύτερο που μας έρχεται τώρα. Γενικά, οι κίνδυνοι ποιοι είναι? Οι κίνδυνοι είναι πρώτο να σταματήσουμε τη φωτιά, να μην μας φτάσει η Πεταλούδες. Από την άλλη, το κάτω μέτωπο που πηγαίνει προς τη Σερωνή. Κάποια δείγματα από το πώς μπήκε η φωτιά, έχουμε κάποια στοιχεία? Έχουμε μία αναφορά για ένα αυτοκίνητο που καταζητείτε. Τι αυτοκίνητα αναζητείτε? Αυτά θα μάθετε από το ανακριτικό. Τι πληροφορίες έχετε? Δεν θα ήθελα σε αυτό το θέμα να σας πω κάτι, γιατί όπως καταλαβαίνεις είναι στο στάδιο των ανακρίσεων, οπότε καλύτερα να δούμε τι γίνεται και μετά. Άντων, ένα αρσενικό στη θηλυκιά και το μωρό της. Τα οποία είναι αυτή τη στιγμή φοβισμένα, έτσι? Ναι, είναι φοβισμένα τώρα. Προσπαθούμε εδώ να μην έρθει η φωτιά προς τα δω και έχουμε ανοίξει τις πύλες εισόδου για να μπορέσουν να φύγουν. Είναι αυτά μόνο, τα 3? Πέντε. Τώρα εδώ έχουμε 3. Προσπαθούμε εδώ με καλαμπόκι να τα φέρουμε στα καθαρά για να μην καούν. Το δασαρχείο είναι εδώ, οι δασοφύλακες όλοι τώρα για να ελευθερώσουμε τα ζώα, να τα απεγκλωβίσουμε να μην καούν. Οι Πεταλούδες έχουν κάποιο σύστημα πυροπροστασίας? Έχουν αυτόνομο σύστημα πυροπροστασίας, το οποίο ελέγχεται συνέχεια από τις εταιρείες που αναλαμβάνουν τη διαχείριση της κοιλάδας με κάθε κάστοτε δημοτική αρχή. Υπάρχει προσωπικό που γνωρίζει τη λειτουργία του μηχανισμού αυτού του αυτόνομου. Υπάρχει επάρκεια νερού. Υπάρχουν πάρα πολλές σποραδικά τοποθετημένες βάνες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν είτε στην τροφοδοσία των οχημάτων της πυροσβεστικής αλλά είτε και στην πυρόσβεση εντός και εκτός της κοιλάδας περιπετρικά. Υπάρχουν οι ζώνες μέσα, μάλλον οι δρόμοι οι οποίοι οδηγούν μέσα στην κοιλάδα, οι οποίοι ανοίχθηκαν πρόσφατα την προηγούμενη δημοτική αρχή και μετά το πέρας της περίφραξης κοιλάδας, με το σκοπό να μπορούν να εξυπηρετούν τα μεγάλα πυροσβεστικά οχήματα και να έχουν πρόσβαση μέσα στην κοιλάδα.